κατασκευή fly και διαχείριση, ρύθμιση, συντονισμός, αστυνόμευση και επιτήρηση όλης της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες και προβλήματα. Στα πλαίσια αυτά, σήμερα κυκλοφορούμε στη Λαμπράκη, εκεί η Παπάφη, πάνω κάτω, είναι ο κύριος Μόσκης εκεί, η Δέσποινα η Κρητικού, έχουμε συμβούλιο και ο Νικόλας ο Διαμαντόπουλος. Για να τους ακούσουμε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Κανονικά οι αρχές της Αθήνας όμως να την ακούν, γιατί εδώ αρχές δεν έχουν λόγο, δεν τους ρωτάει κανείς. Αποφασίζουν και διατάσσουν από το κέντρο. Λαμπράκι με 14 βαθμούς Κελσίου, έχει σταματήσει το ψιλόβροχο ευτυχώς. Βλέπω και υποψία ήλιου, να σας πω την αλήθεια, για τη συνέχεια. Και μέχρι να φτάσω στο δεύτερο τμήμα, γιατί το πάνω κομμάτι της Λαμπράκη το έκαναν η Δέσποινα και ο Λυκόλας την προηγούμενη Δευτέρα, πριν από δύο μέρες. Σήμερα επιλέξαμε να δούμε το τμήμα από την Διαγόρα και κάτω, μέχρι και το ύψος της Κλεάνθους, η οποία πάνω από τη Λαμπράκη γίνεται Αγίας Μαρίνης. Δηλαδή στο σημείο που είναι η Λαϊκή σήμερα. Επίτηδες όμως να σας πω ότι κατέβηκα τη Λαμπράκη ολόκληρη για να διαπιστώσω για άλλη μια φορά αυτά τα οποία είναι γνωστά. Φορτοεκφόρτωση, δύο λεπτά ρε φιλαράκι να πάρω ένα κουλούρι, δύο λεπτά να πάρω ένα καφέ. Τι σε νοιάζει τώρα αφού ο άλλος πάρκαρε έτσι, κάτσε να πάω κι εγώ από πίσω του. Α, θυμήθηκα να ρωτήσω κάτι, αλάρμ. Και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει τρένο ο ένας πίσω από τον άλλο. Αν από δύο λεπτά σταματήσει ο καθένας, έχουμε τελειώσει, παιδιά. Δηλαδή είναι δεδομένο. Έκανα 17 λεπτά για να διασχίσω ούτε ένα χιλιόμετρο. Και χωρίς καμία δόση υπερβολής αυτό που σας λέω. Βέβαια, πολλές επιχειρήσεις στηρίζονται στο take away και ας το πούμε έτσι, στο γρήγορο σταμάτημα. Η περιοχή είναι μεικτή. Δηλαδή και σε επίπεδο εμπορικής χρήσης μπορείς να βρεις τα πάντα. Από φαρμακείο και γραφείο κηδιών μέχρι full εστίαση. Full, όταν λέμε full εστίαση, full. Από καφέ το ένα δίπλα στο άλλο, από fast foodάδικα, από ό,τι θέλετε. Συν το ότι υπάρχουν κατοικίες. Κατοικία για έναν μέσο άνθρωπο στην Ελλάδα σημαίνει οικογένεια με δύο αυτοκίνητα. Και να υπάρχει πιλωτή, που δεν είναι βέβαιο, το ένα αυτοκίνητο κυκλοφορεί έξω. Κάπου πρέπει να παρκάρει. Μάλιστα. Αυτό το κάπου πρέπει να παρκάρει μπορεί να είναι στις παρκίδες οι οποίες προβλέπονται για να γίνεται φορτοεκφόρτωση, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Μόσχη. Συνεχίζω, ενώ ταυτόχρονα η Δέσποινα κάνει ρεπορτάζ στη Λαϊκή. Δηλαδή ήρθαμε που ήρθαμε να δούμε και τις τιμές. Μην φύγουμε έτσι με μισή δουλειά. Έλεγα λοιπόν ότι έχει στηθεί όλη η τοπική αγορά στην συνήθεια με την οποία πορευόμαστε όλες τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να έχω το αυτοκίνητο έξω από το μαγαζί, να μπω να ψωνίσω και να φύγω. Δεν θέλω να ψάξω να παρκάρω, δεν θέλω να παιδευτώ. Και έτσι προέκυψε και το συγκριτικό πλεονέκτημα των τοπικών αγορών. Δηλαδή, σταμάτησε ο κόσμος να πηγαίνει στο κέντρο για να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τι θα κάνω το αυτοκίνητο. Αυτό όμως, ως κακή νοοτροπία, μεταφέρθηκε στις κατατόπους αγορές. Επειδή δεν με ελέγχει κανείς, παρκάρω όπου θέλω, αφήνω τα αλάρμ και τελειώνει η ιστορία. Μπαίνω, κάνω τη δουλειά μου και οι υπόλοιποι ας κόψουν το σβέρκο τους. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα πω κάτι που δεν θα αρέσει στη συντριπτική πλειοψηφία όσων χρησιμοποιούν οδούς όπως η Λαμπράκη. Πρέπει να επανέλθουν τα κολονάκια. Προσέξτε λίγο γιατί το λέω. Όσο έχουμε την αίσθηση ότι η διπλή διαχωριστική γραμμή που είναι στη μέση δεν είναι τείχος, αλλά είναι διακοσμητικές γραμμές. Ναι, καλά, δεν υπάρχει θέμα. Ναι.